Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την στήριξη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη στο μέτωπο της ελάφρυνσης του χρέους αναμένεται να λάβει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Ο ΣΑ θα δημοσιοποιήσει σήμερα την έκθεσή του για την Ελλάδα, η οποία θα παρουσιαστεί από τον επικεφαλής του οργανισμού, Αγγέλ Γκουρία, σε συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού αναμένεται να στείλει το μήνυμα πως το υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί μια πηγή αδυναμίας για την ελληνική οικονομία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο ΣΑ την τελευταία διετία υποστηρίζει σταθερά πως η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι ζωτική σημασία προκειμένου να ανακάμψει η Ελλάδα από τον τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Η έναξη πληστηριασμών για χρέη προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία προκαλεί ανησυχία στις τράπεζες που ποντάρουν στο ηλεκτρονικό σφυρί για να πιάσουν τους φιλόδοξους στόχους για μείωση των κόκκινων δανείων. Την Παρασκευή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε πρεμιέρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με 20 ακίνητα. Μπορείς πληστηριασμού στο δημόσιο να επέλεξε εμπορικά ακίνητα ή πολυτελή διαμερίσματα, αλλά σταδιακά αναμένεται να δούμε και μικρότερης αξίας περιουσιακά στοιχεία να βγαίνουν στο σφυρί, καθώς η νομοθεσία προβλέπει πληστηριασμό για οφειλές άνω των 500 ευρώ. Από την εφορία, μάλιστα, δεν γλιτώνουν ούτε πρώτες κατοικίες, εάν δεν προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη. Έτσι, τέσσερις συστημικές τράπεζες φοβούνται πως εάν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαθέτει τα ακίνητα σε χαμηλότερες τιμές, ένα μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων θα κατευθυνθεί προς το δημόσιο και όχι προς τις ίδιες, ενώ και οι τιμές των ακινήτων θα δεχτούν περαιτέρω πιέσεις. Στις ημέρες μας είναι συνηθισμένο οι φορολογούμενοι να εκμισθώνουν κάποιο από τα ακίνητά τους, αλλά να μην εισπράττουν τελικά το ενίκιο ή το ποσό του ενικίου που έχουν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους. Για αυτούς τους ιδιοκτήτες υπάρχει τρόπος να μην φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν ετός του 2017, αρκεί να λάβουν όριστα μέτρα τους. Θα πρέπει πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβόλης ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει τουλάχιστον ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή υποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εφορία, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανίσπρακτα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό ανοίγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνο κυμαίνει 851,64 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.